Λυσίβελ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή πρώτος σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη στο μικρόφωνο εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Μύρνης. Κοντά σας για ακόμη μια εβδομάδα, για ακόμη ένα απόγευμα Παρασκευής. Εδώ για την επόμενη ώρα θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε όλα. Όσα έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα. Σε ένα βαρύ κλίμα. Η αλήθεια είναι, τα τελευταία 24 ώρα, όλος ο πλανήτης, βλέποντας αυτά που διαδραματίζονται εδώ και λίγα 24 ώρα στην Ουκρανία, με την ρωσική εισβολή στην χώρα να έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από τα ξημερώματα της Πέμπτης, από χθες δηλαδή, τις πρώτες πρωινές ώρες και να συνεχίζεται φυσικά και σήμερα, δεύτερη μέρα πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ουκρανία. Εν έτη 2022 βλέπουμε αυτές τις εικόνες τόσο πολύ κοντά μας, σχεδόν δίπλα μας, και η αλήθεια είναι πως ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος τις εξελίξεις αυτές. Έχουν και με τη βοήθεια των social media πλέον κάνει το γύρο του κόσμου απάνθρωπες εικόνες που έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά, που έχουν να κάνουν με νεαρούς ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, την εδαφική τους ακεραιότητα. Είναι πραγματικά ντροπή να ζούμε αυτά τα πράγματα εν έτη 2022, να τα βιώνουμε και εμείς μέσω της τεχνολογίας και μέσω των εικόνων και των βίντεο που φτάνουν σε όλους πλέον, αλλά πολύ περισσότερο βέβαια και εκείνοι οι άνθρωποι που τα ζουν άμεσα και βρίσκονται σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη και δυσάρεστη θέση. Το μόνο που προκαλεί πλέον η κατάσταση αυτή είναι ντροπή και θλίψη, ντροπή και θλίψη για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, για τον κόσμο στον οποίο μεγαλώνουν τα σημερινά παιδιά, γιατί κυρίως η σκέψη μας πηγαίνει σε αυτά, όποτε έχουμε τέτοια πολύ δυσάρεστα περιστατικά, όταν ζούμε τόσο δυσάρεστες καταστάσεις και τόσο μαύρες ημέρες. Και συνεχίζει και δοκιμάζεται ο πλανήτης μετά την ιστορία με την πανδημία, μετά την οικονομική κρίση, μετά από όλα αυτά, συνεχίζει και δοκιμάζεται με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πραγματικά να τελειώσει όσο δυνατόν γρηγορότερα αυτή η κατάσταση, να θρηνήσουμε όσο δυνατόν λιγότερα θύματα και να βρεθεί μία λύση πραγματικά, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα που βιώνουμε τις τελευταίες ώρες όλοι μας και πολύ περισσότερο ο λαός της Ουκρανίας, που ξαναλέω ότι βρίσκεται σε αυτή την πάρα πολύ άσχημη θέση αυτή τη στιγμή. Έχει επηρεάσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το αθλητικό κομμάτι, και κυρίως με αυτό θα ασχοληθούμε από τη στιγμή που η εκπομπή είναι καθαρά αθλητικού περιεχομένου. Βεβαίως, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δεδομένο ότι ο αθλητισμός περνά σε δεύτερη μοίρα, αλλά δεν μπορούμε να μην παραβλέψουμε τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η ρωσική εισβολή και η εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ανατολική Ευρώπη αυτή τη στιγμή στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και γενικότερα, ξαναλέω, στον αθλητισμό. Υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων εδώ και μερικές ώρες όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι. Αρχικά, όσον αφορά το ποδόσφαιρο και την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, σήμερα συνεδρίασε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, και αποφάσισε, επίσημη απόφαση είναι αυτή, ισχύει από σήμερα το μεσημέρι, πως ο τελικός της διοργάνωσης φεύγει από την Αγία Πετρούπολη και από την Gazprom Arena, όπου ήταν αρχικά να διεξαχθεί, και πάει στο Παρίσι, στο Stade de France, το μεγαλοπρεπές γήπεδο της γαλλικής πρωτεύουσας. Θα φιλοξενήσει τελικά το σπουδαιότερο παιχνίδι του φετινού Champions League, τον τελικό.
Για πρώτη φορά μετά το 2006 ήταν εκείνο το παιχνίδι Barcelona Arsenal με το θρίαμβο την Barcelona. Η τελευταία φορά που έγινε τελικός στο Stade France. Είχε οριστεί από εδώ και καιρό να γίνει στην Gazprom Arena ένα επίσης πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, το γήπεδο της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ο τελικός. Αλλά με τις εξελίξεις αυτές, η UEFA αποφάσισε, ξαναλέω, να πάρει τον τελικό από την Ρωσία και την Αγία Πετρούπολη και να το μεταφέρει στη Γαλλία και στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται ο τελικός ποτέ στο γήπεδο που έχει ορίσει η UEFA και που γνωρίζαμε ότι θα γίνει ο τελικός διοργάνωσης εδώ και καιρό. Θυμίζω ότι και λόγω της πανδημίας ο τελικός της σεζόν 19-20 και της σεζόν 20-21 έγινε επί πορτογαλικού εδάφους το 20 στο Νταλούζ της Λισαβόνας και μάλιστα και κλεισμένο των θυρών και πέρσι στο Ντραγκάο του Οπόρτο με κόσμο πάντως, το μοναδικό παιχνίδι του Persian Champions League που είχε κόσμο στον αγγλικό εμφύλιο μεταξύ της Chelsea και της Manchester City. Τώρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν θα γίνει ο τελικός του Champions League εκεί που είχε ορίσει αρχικά η UEFA για διαφορετικό λόγο αυτή τη φορά, αλλά και πάλι δυστυχώς για τόσο δυσάρεστους λόγους, τόσες άσχημες αιτίες. Στο ποδόσφαιρο, η UEFA δεν έμεινε μόνο στην απόφαση για αλλαγή της έδρας του τελικού. Από εδώ και πέρα, οι ρωσικές ομάδες στη φετινή διοργάνωση θα παίξουν σε ουδέτερη έδρα τα παιχνίδια τους και όπου ρωσικές και για τις ουκρανικές ομάδες ήταν η απόφαση. Αλλά ουσιαστικά μία ομάδα αφορά αυτό τη φετινή σεζόν, αυτή η απόφαση, την Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία είναι η μοναδική ρωσική που συνεχίζει στην διοργάνωση, στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Το Europa League ως πρώτη του ομίλου της δεν αγωνίστηκε σε αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια που είχαμε αυτή τη εβδομάδα και θα αγωνιστεί κατευθείαν στη φάση των 16. Στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και θα μιλήσουμε για τις κληρώσεις τις σημερινές που έγιναν και φυσικά για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Σε ουδέτερη έδρα λοιπόν θα γίνει το παιχνίδι της Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, κληρώθηκε με την Λειψία στη φάση των 16 του Europa League, ενώ φυσικά μπαίνει να δούμε τι θα γίνει με το Final Four όσον αφορά τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου συμμετέχουν η Ρωσία μαζί με την Πολωνία και την Σουηδία και την Βόρεια Ιρλανδία, αν δεν κάνω λάθος, είναι άλλη μια ομάδα, θα το δούμε τώρα. Γιατί είναι να γίνει στην Μόσχα το πρώτο παιχνίδι του ημιτελικού και αν περάσει η Ρωσία στον τελικό είναι να γίνει και ο τελικός στη Μόσχα για να βγει ένα από τα τρία τελευταία εισιτήρια της Ευρώπης στο παγκόσμιο κύπελο. Από κοινού οι ομοσπονδίες αυτών των χωρών που συμμετέχουν έστειλαν αίτηση στην FIFA να μην γίνουν επί ρωσικού εδάφους αυτά τα παιχνίδια. Επειδή είναι αρμοδιότητα της FIFA αυτά τα μάτς της Ευρωπαϊκής Ζώνης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την απόφαση, αλλά είναι και αυτό ένα δείγμα του πόσο πολύ έχει επηρεάσει η Ρωσική Εισβολή και τα γεγονότα αυτά στην Ουκρανία και το ποδόσφαιρο, τις αναταράξεις που έχει φέρει και αυτό το ντόμινο εξελίξεων ουσιαστικά που έχουμε τις τελευταίες ώρες.
Παρόμοια απόφαση με αυτήν της UEFA, να πούμε πως πήρε και η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague στο μπάσκετ, η οποία είπε και αυτή πως οι αγώνες των τριών ρωσικών ομάδων που υπάρχουν στο πρωτάθλημά της, της CSKA Μόσχας, της Zenit δηλαδή και της Unix Kazan, θα γίνονται σε ουδέτερο έδαφος. Για αυτή την αγωνιστική ανέβαλε τα παιχνίδια αυτά των ρωσικών ομάδων και υπήρχαν βέβαια και ομάδες που αρνήθηκαν να παίξουν με τις ρωσικές λόγω φυσικά του πολέμου στην Ουκρανία. Για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα ήταν να ταξιδέψει στη Ρωσία και να μείνει μάλιστα και 4 μέρες στην Ρωσία, γιατί είχε να παίξει κι άλλο παιχνίδι μετά. Είχε να παίξει τώρα με την Zenit, αν δεν κάνω λάθος, και αμέσως μετά καπάκι είχε να παίξει με την CSKA Μόσχας. Αρνήθηκε να ταξιδέψει λόγω φυσικά της κατάστασης. Και από εδώ και πέρα οι αγώνες των ρωσικών ομάδων, ξαναλέω, θα διεξαχθούν σε ουδέτερο έδαφος. Είχαμε σφοδρές αντιδράσεις και των άλλων ομάδων. Υπάρχει το παράδειγμα της Ζάλγκυρης από την Λιθουανία, η οποία δήλωσε πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί με ρωσικές ομάδες και ας χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως είπε εκπρόσωπός της χαρακτηριστικά. Και καταλαβαίνετε πως αυτό αυτόματα δημιουργεί και ένα μεγάλο πρόβλημα οργανωτικά για την διοργάνωση της EuroLeague και ίσως κατά συνέπεια και για άλλες διοργανώσεις. Όσον αφορά πάντως το ποδόσφαιρο, είχαμε χθες αγώνα ρωσικής ομάδας της Zenit Αγίας Πετρούπολης με την Real Betis. Έγινε κανονικά αυτό το παιχνίδι. Τα γεγονότα αυτά δεν επηρέασαν σε κάτι αυτή την αναμέτρηση. Βέβαια, η Zenit αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League, οπότε δεν έχει η UEFA να σκεφτεί κάτι ως προς αυτήν την ομάδα. Ξαναλέω ότι όσον αφορά το ποδόσφαιρο και τις διεθνείς οργανώσεις, μόνο η Spartak Μόσχας συνεχίζει στο Europa League, ενώ ούτε και κάποια ουκρανική ομάδα συνεχίζει στις οργανώσεις της UEFA. Επομένως, η απόφαση αφορά μόνο τη Spartak. Η Φόρμουλα 1, βέβαια, να πούμε πως ακύρωσε και το Grand Prix που θα γινόταν επί ρωσικού εδάφους σε μία ακόμη σε αυτό το εμπάργκο της Ρωσίας σε όλους τους τομείς, ενώ έχουν αντιδράσει και πολλές ομάδες που είχαν χορηγό ρωσικές εταιρείες. Η United διέκοψε την εργασία της με την ρωσική εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν μέχρι τώρα, στην Aeroflot, Aeroflot Russian Airlines συγκεκριμένα. Έκανε γνωστό η ομάδα της Manchester United πως διακόπτει την συνεργασία αυτή. Ενώ και η Schalke, η οποία εδώ και καιρό διαφημίζει την Gazprom, τον ρωσικό κολοσσό, στην φανέλα της, αποφάσισε πως πλέον δεν θα υπάρχει το λογότυπο εν λόγω εταιρείας μπροστά στην φανέλα των βασιλικών μπλε, οι οποίοι αγωνίζονται στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Γενικά, το θέμα της Gazprom είναι αρκετά σημαντικό, αρκετά σοβαρό, όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την UEFA, το τι θα κάνει με την χορηγία της Gazprom. Η Gazprom είναι, ξαναλέω, ένας μεγάλος κολοσσός από την Ρωσία, με παρατήματα βέβαια σε όλη την Ευρώπη. Είναι από τους κύριους αιμοδότες της UEFA όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια.
Η Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει πάρα πολλά έσοδα από τις χορηγίες της Gazprom. Θυμίζω ότι το γήπεδο που ήταν να γίνει ο τελικός του φετινού Champions League λέγεται Gazprom Arena στην Αγία Πετρούπολη, το γήπεδο της Zenit. Η UEFA, ξαναλέω, με τη σημερινή απόφαση παίρνει τον τελικό από την Αγία Πετρούπολη και την Gazprom Arena, τον πηγαίνει στο Παρίσι και μένει να δούμε τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις της Gazprom με την UEFA. Οι ισορροπίες βέβαια είναι λεπτές, γι' αυτό λέω έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όσον αφορά αυτό το θέμα, γιατί όλα αυτά έχουν γίνει και σε μια περίοδο που η UEFA έχει μεγάλη ανάγκη τα χρήματα και υπολογίζει σε αυτά τα χρήματα της Gazprom προκειμένου να παραμείνει ισχυρή απέναντι και στους αποστάτες εντός εισαγωγικών, και μιλάω για τη Real Madrid, τη Juventus και την Barcelona που ακόμη δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για να φτιάξουν την Ευρωπαϊκή Super League. Ήταν αποτυχημένη προσπάθεια πέρσι τον Απρίλη, αλλά δεν αποκλείεται να επανέλθουν με ένα νέο σχέδιο, και η UEFA θέλει να έχει όλα της τα όπλα στην φαρέτρα της, και μιλάω βέβαια από οικονομικής πλευράς, εάν είναι να αντιμετωπίσει αυτούς τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς, αυτά τα ευρωπαϊκά μεγαθύρια, σε περίπτωση που επανέλθουν με μια νέα πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή λίγα, με βελτιωμένους βέβαια όρους και αλλαγμένο τρόπο διεξαγωγής. Ξαναλέω ότι όλα αυτά περνάνε στη δεύτερη μοίρα, μπροστά στη φρίκη του πολέμου, αλλά επειδή έτσι ήθελα να τα δούμε λίγο και από μια αθλητική σκοπιά και από το πώς επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, όπως είπαμε προηγουμένως, και όλα τα αθλήματα, είναι πολύ σημαντικό αυτό να δούμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη χορηγία και το τι θα σημαίνει για την UEFA όλο αυτό το σκηνικό το θέμα. Πάντως ήταν μια γενναία απόφαση της UEFA να αποφασίσει να πάρει τον τελικό και να τον μεταφέρει αλλού. Αυτή ήταν μια πρώτη αντίδραση που είδαμε σήμερα, μαζί ξαναλέω και με την απόφαση να δίνουν οι ρωσικές ομάδες σε ουδέτερη έδρα, όπως και τους EuroLeague την απόφαση, τα παιχνίδια τους, και με να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες τι άλλο θα αλλάξει όσον αφορά τη φετινή σεζόν στις διεθνείς διοργανώσεις. Αντιδράσεις βέβαια είχαμε και από τους ποδοσφαιριστές, τους πρωταγωνιστές σε αυτή την εβδομάδα, και όχι μόνο γενικότερα από πρωταγωνιστές στον αθλητισμό. Απλά αναφέρω κάποια παραδείγματα. Ο Γιάρεμτσουκ, επιθετικός της Μπενφίκα, σκόραρε στο 2-2 των Λουζιτανών με τον Άγιαξ και έστειλε το δικό του μήνυμα, σηκώνοντας την μπλούζα και έχοντας το έμβλημα της Ουκρανίας από κάτω. Πολύ δύσκολο για τους Ουκρανούς αθλητές αυτή την περίοδο να δώσουν αγώνες με τις ομάδες τους, γνωρίζοντας ποια είναι η κατάσταση πίσω στην πατρίδα τους, και όχι μόνο για τους Ουκρανούς αθλητές και γενικότερα για όσους εμπλέκονται στον αθλητισμό και οι διαιτητές ακόμη. Χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο για την EuroLeague, ο διαιτητής ήταν Ουκρανός και έστειλε και αυτός το δικό του μήνυμα λίγο πριν το τζάμπολ. Όπως το δικό του μήνυμα που έγραφε χαρακτηριστικά «Σταματήστε το πόλεμο, όχι πόλεμο στην Ουκρανία», το έστειλε και ο Μαλινόφσκι, ο Ρουσλάν Μαλινόφσκι, ο επιθετικός της Αταλάντα, ο οποίος μάλιστα σκόραρε δις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αταλάντα. Το δεύτερο μάλιστα εντυπωσιακό γκολ, θα τα πούμε τώρα σε λίγο για το μάτς του Ολυμπιακού. Έβγαλε και αυτός την μπλούζα, φανέρωσε το μήνυμα
κάτω από την φανέλα και μάλιστα ο Ντελφέρο Γκράντε, ο διαιτητής, νομίζω προς τιμήν του, δεν πήγε με το γράμμα του νόμου, πήγε με το πνεύμα του νόμου θα λέγαμε και δεν του έβγαλε κάρτα, ενώ ο κανονισμός προβλέπει για κάθε παίκτη που βγάζει φανέλα και να φανερώνει κάποιο μήνυμα να δέχεται κίτρινη κάρτα. Συγχαρητήρια πάντως στο διαιτητή, ο οποίος έδειξε κατανόηση σε αυτό. Τα συγχαρητήρια δεν πάνε στην UEFA για το γεγονός ότι δεν έδειξε ένα μπάνερ με το οποίο μπήκαν οι παίκτες της Νάπολη και της Μπαρτσελώνα λίγο πριν το μεταξύ τους παιχνίδι για το Europa League χθες το βράδυ, το οποίο χαρακτηριστικά έγραφε No War, το πολύ απλό αυτό μήνυμα, όχι στον πόλεμο. Είναι πολιτική της UEFA να μην δείχνουν οι κάμερες, να μην περνάει τηλεοπτικά το οποιοδήποτε πολιτικό μήνυμα, αλλά εντάξει, νομίζω τώρα σε μια τόσο σοβαρή συγκυρία και κατάσταση αυτό ήταν ένα φάουλ μεγάλο της UEFA και ήταν και ανόητο λίγο, γιατί στην εποχή των social media είναι αδύνατο να μείνει κάτι κρυφό, δηλαδή να το έκανε πριν από 20 χρόνια, εντάξει, αλλά τώρα πλέον οι εικόνες κυκλοφορούν παντού σε όλο τον κόσμο με αστραπιαία ταχύτητα. Αλλά ναι, αυτό πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Διακόπηκαν από μετά προαθλήματα στην Ουκρανία και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Δεν υπάρχει μια λόγια αθλητισμού αυτή τη στιγμή στην χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι σοκαρισμένοι και όπως όλος ο κόσμος και οι προπονητές. Υπήρχαν δηλώσεις του Ντετσέρμπι, του Ιταλού, ο οποίος κοουτσάρει την Σαχτάρ Ντόνετσκ, ότι έχουν αποκλειστεί ουσιαστικά στην Ουκρανία και δεν μπορούν να φύγουν. Οι προπονητές βέβαια συγκεκριμένα δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις ομάδες τους. Έκανε δηλώσεις και ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν, ο οποίος στα 75 του κοουτσάρει την Δυναμό Κιέβου και δήλωσε ότι είμαι ο προπονητής ομάδας, δεν πάω πουθενά, δεν εγκαταλείπω. Υπάρχουν πολλοί ξένοι παίκτες, ειδικά στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Βραζιλιάνοι, Λατινοαμερικάνοι, που ψάχνουν αυτή τη στιγμή τρόπο να φύγουν. Υπήρχε και μια συγκλονιστική εικόνα όπου είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα ξενοδοχείο και κάνουν έκκληση στις πρεσβείες των χωρών τους, κυρίως Βραζιλιάνοι οι περισσότεροι, να βρουν έναν τρόπο να φύγουν. Φυσικά κυριευμένοι και από ανησυχία και από φόβο με όλα αυτά που γίνονται. Και γενικότερα είναι αυτή η κατάσταση που προκαλεί ντόμινο εξελίξεων σε πάρα πολλά μέτωπα, σε πάρα πολλούς τομείς, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Από την άλλη είχαμε δηλώσεις των ανθρώπων της Zenit Αγίας Πετρούπολης, οι οποίοι είπανε πως το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός δεν πρέπει να εμπλέκεται με την πολιτική και εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να παίξουμε μπάλα. Από την άλλη, βέβαια, κάπου διάβασα ότι απέκλεισαν από τη Zenit, από το παιχνίδι αυτό το τελευταίο, τον Ρακίτσκι, τον Ουκρανό, ο οποίος πήρε θέση φυσικά υπέρ της πατρίδας του. Αν ισχύει όντως αυτό, τεράστιο φάουλ από την Zenit, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Θα δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε. Πάντως, τα πράγματα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ σοβαρά. Ο κόσμος δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά. Αυτό έχει αντίκτυπο σε όλους τους τομείς και στον αθλητισμό. Και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχόμαστε γρήγορα να λήξει αυτός ο εφιάλτης. Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα μιλήσουμε καθαρά λίγο για το αθλητικό κομμάτι. Θα πάμε λίγο στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Χθες που είχαμε μεγάλη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι, οδυνηρός αποκλεισμός για τον Ολυμπιακό από την Αταλάντα. Θα πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και στα παιχνίδια αυτά του Champions League που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Και θα δούμε και τις κληρώσεις που είχαμε σήμερα για το Europa League και για το Conference League για την φάση των 16 και την κλήρωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε με την Γάνδη. Ενώ σιγά σιγά ολοκληρώνεται το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία στο μπάσκετ, να πούμε. Και αυτή την ώρα βλέπω εδώ σκορ 70-71, ένα λεπτό πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Με έκπληξη το βλέπω, γιατί πριν από λίγα λεπτά η Εθνική είχε μια διαφορά καλή,
πάνω από τους 10 πόντους, αν θυμάμαι σωστά. Και όμως οι Τούρκοι όχι απλά έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους, έχουν περάσει και μπροστά τώρα. Επομένως, αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδι για την προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ, του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτό θυμίζω. Με την Εθνική να αγωνίζεται στο κλειστό γήπεδο των Άνω Λιωσίων, το καινούργιο γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται και η ΑΕΚ, και να είναι πάνοπλη, γιατί έχει μετά πολύ καιρό ξανά διαθέσιμους παίχτες και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όλους τους παίχτες του Ολυμπιακού και από το Λούτζι, που είναι τραυματίας, αν δεν κάνω λάθος, και τον Παπαγιάννη από τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πίσω με ένα πόντο από την Τουρκία. Επιστρέφοντας, θα πούμε περισσότερα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε ξανά. Εδώ είμαστε στην εκπομπή Πρώτο Σκορ. Ανδρέας Λεκάκης πάντα στο μικρόφωνο του NSTV. Το Ελλάδα-Τουρκία στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ είχε φινάλε θρίλερ τελικά. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε. Σας είπα και πριν το διάλειμμα ότι η Τουρκία ήταν μπροστά με 70-71. Από εκεί και πέρα είχαν μείνει 45 δευτερόλεπτα. Είχαμε μια άστοχη επίθεση του Σλούκα. Με τους Τούρκους μπροστά με έναν πόντο, αστόχησαν στη συνέχεια στην επόμενη επίθεσή τους και μετά μας έκαναν φάουλ, κερδίσαμε φάουλ, ένα φάουλ επάνω στον Παπα-Νικολάου, τον άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος πήγε στις βολές γιατί είχε συμπληρώσει τα πεντομαδικά η Τουρκία. Έβαλε και τις δύο, πήγε στο 72-71, είχαν μείνει 3 δευτερόλεπτα και οι Τούρκοι μετά στην επαναφορά που έκαναν από την πλάγια γραμμή έδωσαν την μπάλα στο Λάρκιν, τον μπόμπερ τους, ο οποίος αστόχησε από τη γωνία σε ένα σουτ τριών πόντων που επιχείρησε. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας με 72-71, ένα φινάλε θρίλερ πραγματικά στα Λιώσια, σε ένα παιχνίδι που έγινε σε εξαιρετική ατμόσφαιρα με πάρα πολλούς Έλληνες οπαδούς. Βλέπω ήταν και ο Γαλανόλευκος Φάρος εκεί, που τον έχουμε συνδυάσει περισσότερο με παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, εκεί τα παιδιά από την Κρήτη που ποτέ δεν λείπουν από τη Γαλανόλευκη και από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ελλάδας. Και φυσικά όλος αυτός ο κόσμος χάρηκε με την ψυχή του μια πολύ σπουδαία νίκη απέναντι στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, σημαντική νίκη στα παράθυρα της FIBA για τα προγραμματικά του Μουντομπάσκετ. Μια πάρα πολύ ωραία μπασκετική ατμόσφαιρα, ξαναλέω, στα Λιώσια. Γενικά είναι ωραίες μέρες αυτές για το μπάσκετ. Πριν από λίγες ημέρες, θυμίζω ότι την περασμένη Κυριακή είχαμε και τον τελικό κυπέλλου στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Κυπελούχος η ομάδα του Μπαρτζόκα μετά το 2011, για πρώτη φορά μετά το 2011, μετά από 11 χρόνια. Σε ένα παιχνίδι που είδαμε φωτογραφίες φιλάθλων και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μαζί αγκαλιασμένους. Είχε οπαδούς και των δύο ομάδων το γήπεδο, βέβαια δεν ήταν γεμάτο, λόγω και των περιορισμών για τον κορονοϊό. Δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε αυτά τα έκτροπα που έχουμε συνηθίσει άλλες χρονιές. Έγινε σε μια πολιτισμένη, φουλ αθλητική ατμόσφαιρα και νομίζω ότι το μπάσκετ κέρδισε πάρα πολλούς πόντους. Θυμίζω το μπάσκετ πλέον στην Ελλάδα με νέα διεύθυνση, η Ομοσπονδία, με τον Βαγγέλη Λιόλιο αντί του Γιώργου Βασιλακόπουλου που είχαμε συνηθίσει τόσο πολλά χρόνια να είναι στην κεφαλή της ελληνικής καλαθοσφαίρησης. Και πραγματικά όλα αυτά δείχνουν ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για το μπάσκετ, μακάρι να ακολουθήσει και το ποδόσφαιρο αυτό το παράδειγμα. Μακάρι αυτό να είναι ένα έναυσμα για να δούμε πολλά περισσότερα ακόμη τέτοια όμορφα πράγματα, όμορφες στιγμές στον αθλητισμό, όχι μόνο στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα και με όλα αυτά τα περιστατικά της βίας που είχαμε φυσικά τα θλιβερά με την δολοφονία του οπαδού του Άρη πριν από λίγες ημέρες, να διώξουμε όλα τα αρνητικά στοιχεία και τους ανεγκέφαλους οι οποίοι ο μόνος λόγος που πηγαίνουν στα γήπεδα είναι για να πραγματοποιήσουν επεισόδια, φασαρίες και όχι για να δουν το παιχνίδι και να μείνουν όσοι πραγματικά αγαπούν τον αθλητισμό, αγαπούν τις ομάδες, αλλά πάντα σε ένα λογικό πλαίσιο και από αυτό νομίζω μόνο ο αθλητισμός θα έχει να κερδίσει. Λοιπόν, που είχαμε μείνει ναι, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Είχαμε πει θα πούμε ένα-δύο πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με τα θετικά, με την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Midland. 2-1 το παιχνίδι. Στην κανονική του διάρκεια δεν άλλαξε κάτι στην παράταση και το μάτς πήγε στα πέναλτι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ πραγματικά τον έδερνε μια πολύ μεγάλη κατάρα. Στη διαδικασία του πέναλτι είχε φτάσει 4 φορές το παρελθόν, δεν είχε καταφέρει να περάσει, αλλά τα κατάφερε τελικά χθες το βράδυ στην Τούμπα και κατάφερε να περάσει στη φάση των 16 του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε νωρίς, βρήκε σκορ πρόκρισης μάλιστα από νωρίς και χάσε 1-0 στην Δανία. Βρήκε γκολ με τον Ζίβκοβιτς σε εκείνη τη φάση μετά το γύρισμα του Τσόλακ, ο οποίος
Από τη στιγμή που έχει επιστρέψει τον ΠΑΟΚ και έχει βοηθήσει πολύ, είναι ένας επιθετικός που το νιώθει η αντίπαλη ομάδα, το νιώθουν οι αμυντικοί μέσα στην περιοχή. Και φυσικά και εκείνο το φοβερό σούτ από τον Αντελίνο Βιερίνια με το αριστερό, εξαιρετικό γκολ που έκανε το 2-0 και έδωσε βάσεις πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος 10 λεπτά πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας δέχθηκε τον γκολ από την Midland στο 2-1. Και το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Έλεγα για την κατάρα που έδερνε τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι. Στο παρελθόν σε ευρωπαϊκά κύπελλα έχει αποκλειστεί 4 φορές στη διαδικασία του πέναλτι από την Άιντραχτ, από την Μπάγερν, από τη Σεβίλη και την Μπενφίκα. Τη σεζόν 81-82 από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, τη σεζόν 83-84 από την Μπάγερν, το 90-91 από την Σεβίλη και τελευταία φορά που είχε παίξει πέναλτι πριν από το παιχνίδι το χθεσινό ήταν τη σεζόν 99-2000 με την Μπενφίκα να τον αφήνει τότε εκτός συνέχειας διοργάνωσης, αλλά αυτή τη φορά δεν επαναλήφθηκε η ιστορία και ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός που χαμογέλασε στη διαδικασία των πέναλτι. Σκόραραν σε όλα και στις 5 εκτελέσεις οι παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έπιασε ένα πέναλτι μάλιστα και αυτός ήρωας της βραδιάς για να έρθει αυτή η μεγάλη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι με την αλλαγή του κανονισμού, το ότι δεν ισχύουν πλέον τα εκτός έδρας γκολ, έχουν πέσει ήδη θύματα δύο ομάδες μας, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, στα καλοκαιρινά προκριματικά, η ΑΕΚ με τη Βελέζ, τα προκριματικά του Conference και ο Ολυμπιακός με την Λούντο Γκόρετ, τα προκριματικά του Champions League, το περασμένο καλοκαίρι. Αυτή τη φορά η αλλαγή του κανονισμού ευνόησε μια ελληνική ομάδα, τον ΠΑΟΚ, γιατί θυμίζω έχασε 1-0 στην Δανία, ανοίξε 2-1 στην Τούμπα χθες. Εάν είχε μείνει ο κανονισμός των εκτός έδρας γκολ, η Midland θα ήταν αυτή που θα περνούσε στην επόμενη φάση, δεν θα πήγαινε ποτέ το παιχνίδι στην παράταση και στα πέναλτι. Αλλά να λοιπόν που ήρθε η ώρα να ευνοηθεί και μια ομάδα εντός εισαγωγικών πάντα, με αυτή την αλλαγή του κανονισμού, μια ελληνική ομάδα, και ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει, ξαναλέω, μέσω της διαδικασίας στο πέναλτι αυτή την πολύ μεγάλη πρόκριση, και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική πρόκριση για τον δικέφαλο του Βορρά, γιατί ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί ξανά Μάρτι μήνα στην Ευρώπη μετά από 48 χρόνια. Σχεδόν μετά από μισό αιώνα, ήταν τη σεζόν 73-74 όταν είχε αντιμετωπίσει τη Μίλαν για το κύπελλο UEFA, Μάρτι μήνα, τελευταία φορά που είχε προχωρήσει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ μέσα σε μια χρονιά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Όλα αυτά τα χρόνια είτε αποχαιρετούσε νωρίς από τη φάση των ομίλων, είτε δεν κατάφερνε ούτε να περάσει τη φάση των ομίλων, είτε αποχαιρετούσε Φλεβάρι μήνα στα πρώτα νοκάουτ, αλλά να τώρα που θα παίξει άνοιξη και μάλιστα θα παίξει με τη Γάνδη. Νομίζω ότι η κλήρωση ήταν ευνοϊκή για τον ΠΑΟΚ, βέβαια όλα θα φανούν στον αγωνιστικό χώρο, γιατί σίγουρα υπήρχαν πολύ πιο δυνατοί αντίπαλοι με τους οποίους θα μπορούσε να κληρωθεί η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Η Γάνδη είναι ένας βατός αντίπαλος, η οποία δεν τα πηγαίνει και καλά στο Βέλγιο, αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου προς το μέσο της βαθμολογίας. Βέβαια από την άλλη αυτό μπορεί να είναι το κίνητρο να προχωρήσει και στην Ευρώπη. Θα τα δούμε βέβαια όλα. Και η Midland θεωρητικά ήταν ένας βατός αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ, αλλά αγκομάχησε πραγματικά η ομάδα της Θεσσαλονίκης να περάσει στη διαδικασία των πέναλτι. Σημασία έχει βέβαια ότι πέρασε. Αλλά το είχαμε πει και άλλη φορά ότι η νέα αυτή διοργάνωση, το Conference, ανοίγει δρόμους στις ελληνικές ομάδες να φτάσουν σε μια, εντάξει, αν όχι διάκριση, σε μια πολύ καλή πορεία. Γιατί σαν ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχουμε την πολυτέλεια να σνομπάρουμε διοργανώσεις, να λέμε ότι εντάξει, αυτή είναι η τρίτη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διεθνολογική Διοργάνωση, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο να προχωρήσουμε. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ελληνική ομάδα να προχωρήσει έστω και στο Conference. Και ο ΠΑΟΚ μετά από αυτή την πρόκριση επί της Midland και μετά την κλήρωση με τη Γάνδη, νομίζω ότι έχει μπροστά του έναν ορθάνοιχτο δρόμο να περάσει στους 8 και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει. Από εκεί και πέρα όλα γίνονται, όλα είναι ανοιχτά. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε για την διαδικασία των πέναλτι και την προϊστορία του ΠΑΟΚ. Είπαμε για τη Μίλαν που αντιμετώπισε τελευταία φορά Μάρτι το 1974. Από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Κάτι άλλο που ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έφερε την Ελλάδα στη 15η θέση η
πρόκρισή του αυτή, η μεγάλη του επιτυχία αυτή. Ανεβήκαμε αρκετές θέσεις. Η 15η θέση, εάν μείνουμε σε αυτήν από τη σεζόν 23-24, δίνει ένα ακόμη ευρωπαϊκό εισιτήριο και βγάζει και τον δεύτερο της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος, το Champions League, στα προκριματικά βέβαια, στον δεύτερο προκριματικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να δώσει και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα και να κρατηθεί η χώρα μας σε αυτήν την 15η θέση. Η Ελλάδα που είχε κατρακυλήσει μέχρι και την 20η, μέχρι πρότινος. Για τη σεζόν 22-23 δεν αλλάζει κάτι. Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια μένουν όπως ήταν και πέρσι. Μιλάμε τώρα για τη σεζόν 23-24 και έπειτα. Αλλά πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό αυτό που κατάφερε ο ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για την δική του ιστορία. Βέβαια, το ιδανικό για την Ελλάδα θα ήταν να συνέχιζε και ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολο το έργο του με την Αταλάντα και μετά την ήττα με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Ήρθε μία ακόμη ήττα με 0-3 μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Προσωπικά θα συμφωνήσω με τον Πέτρο Μαρτίνς, ο οποίος είπε σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ότι το σκορ ήταν υπερβολικό. Όντως ήταν υπερβολικό το σκορ, δεν ήταν τόσο πολύ ανώτερη Αταλάντα για μία νίκη με 3 γκολ διαφορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερη συνολικά και στα δύο παιχνίδια η ομάδα του Μπέργκαμο από την ομάδα του Μαρτίνς. Ο Ολυμπιακός, για ομάδα που κυνηγούσε ανατροπή και την πρόκριση μέσα στην έδρα του, δεν ανταπεξήλθε καθόλου καλά στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός απέναντι στην εστία του Μούσο, του goalkeeper της Αταλάντα. Ουσιαστικά έμεινε μόνο με μια φάση το παιχνίδι, με αυτήν στα πρώτα λεπτά ένα σουτ του Μαντί Καμαρά εκτός περιοχής. Ο Καμαρά που ήταν και η μόνη αλλαγή του Μαρτίνς στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι στην Ιταλία. Τοποθετήθηκε δίπλα στον Εμβιλά, ενώ στο παιχνίδι στην Ιταλία έχει τοποθετηθεί ο Αγκιμπού Καμαρά δίπλα στον Εμβιλά. Τώρα ο Αγκιμπού πήγε πιο μπροστά στα εξτρέμα με τον Ονιακούρου πίσω από τον Τικίνιο και ο Μαντί Καμαρά για περισσότερη ισορροπία στο κέντρο προτιμήθηκε δίπλα στον Εμβιλά. Βέβαια, ο Μαρτίνς άλλαξε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου το σύστημά του. Συνέβαλε σε αυτό και η κίτρινη κάρτα που είχε πάρει ο Σισε στο πρώτο ημίχρονο και το γύρισε με 2 στόπερ και σε 4-2-3-1 στη συνέχεια. Και βέβαια το έκανε αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έπρεπε να γίνει πιο επιθετικός, να ψάξει να βρει γκολ μετά το 0-1 με το οποίο πήγε η Αταλάντα στα αποδυτήρια, αλλά μόνο πιο επιθετικός δεν έγινε ο Ολυμπιακός. Ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός έμεινε ουσιαστικά μόνο μια μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, αυτό το σουτ του Καμαρά στα πρώτα λεπτά, που μάλιστα ακριβώς επειδή ήταν στην αρχή του αγώνα, μας φανέρωσε πως ο Ολυμπιακός θα μπει δυνατά στο παιχνίδι, θα τον νιώσει η άμυνα της Αταλάντα, αλλά τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ήταν εξαιρετικά στημένη στο γήπεδο η Αταλάντα. Γενικά είχε πολύ τακτική το παιχνίδι, γενικά και οι δύο ομάδες ήταν πολύ προσεκτικές, πολύ καλά στημένες στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά νομίζω ότι τελικά τη διαφορά την έκανε το πρώτο γκολ που βάζει η Αταλάντα με τον Μέλε, τον δανό fullback. Είναι ένα γκολ το οποίο μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει στην Ευρώπη απαγορεύεται να το δεχθεί. Αλλά δυστυχώς ο Ολυμπιακός το δέχτηκε και δέχθηκε και στο Μπέργαμο ένα γκολ από αυτά τα φτηνά γκολ που λέμε, ειδικά το δεύτερο. Ήταν φτηνό. Είχαμε πει για όλη την ιστορία με τη μεγάλη δυναμία που είχε ο Ολυμπιακός στην Ιταλία στις στημένες φάσεις, με το ότι η Αταλάντα μέσα στην περιοχή και ειδικά με την μπάλα ψηλά έκανε ό,τι ήθελε. Κάπως έτσι έφαγε και το πρώτο και το δεύτερο γκολ ο Ολυμπιακός. Αλλά το πρώτο γκολ που τρώει χθες στο μάτς του Καραϊσκάκης, πραγματικά, ξαναλέω, μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες και θέλει να προχωρήσει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να το δεχτεί. Με αυτή την προωθημένη πάσα που έγινε, με τον Λαλά να δείχνει να ελέγχει τη φάση σε αυτή την κούρσα με το Μέλε. Όποιος το είδε το παιχνίδι, θυμάται πολύ καλά αυτή τη φάση. Και για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ξαφνικά να ολιγορεί σε αυτή τη φάση ο δεξιός fullback του Ολυμπιακού και να επιτρέπει στο τέλος στον Μέλε, αφού δεν βγήκε εγκαίρως και ο Βατσλίκ δεν πρόλαβε την μπάλα, να σκοράρει για το 0-1. Πιθανότατα ο Λαλά κάπως κόλλησε το μυαλό του σε αυτή τη φάση. Ήταν μεταξύ του να διώξει την μπάλα και να την αφήσει για να την μπλοκάρει ο Βατσλίκ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μάλλον κάτι τέτοιο σκέφτηκε. Τελικά δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Και φυσικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία η Αταλάντα, η οποία είχε κάποιους απροσδόκητους σκόρες σε αυτή τη σειρά με τον Ολυμπιακό. Δύο γκολ ο Τζιμ Σίτι στο πρώτο παιχνίδι, ο Αλβανός κεντρικός αμυντικός. Ένα γκολ ο Μέλε που δεν είναι από τους παίκτες που σκοράρει και συχνά, ο fullback της. Και φυσικά μετά το 0-1, εντάξει, ήταν πολύ καθοριστική αυτή τη στιγμή.
Το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα της Αταλάντα ακόμη περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έψαχνε δύο γκολ για να το πάει τουλάχιστον στην παράταση. Και εκεί πάνω που προσπαθούσε να κάνει αλλαγές ο Μαρτίνς για να διαφοροποιήσει την εικόνα του παιχνιδιού, βάζοντας τον Μασούρα στην αρχή της επανάληψης, βάζοντας τον Ελαραμπή για να γίνει πιο επιθετικός Ολυμπιακός, για λίγο, λίγα λεπτά έπαιξαν δίδυμο στην επίθεση με τον Τικίνιο. Βάζοντας και το Βαλμπουενά, εκεί πάνω που προσπαθούσε να κάνει τις αλλαγές ο Μαρτίνς, να βάλει τους έμπειρους Ελαραμπή Βαλμπουενά μέσα για να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού, εκεί ήρθε το δεύτερο γκολ της Αταλάντα σε μια αντεπίθεση. Χωρίς να έχει προειδεάσει ιδιαίτερα η Αταλάντα, χωρίς να έχει δείξει και αυτή πολλά πράγματα μεσοεπιθετικά. Το γκολ με τον Μαλινόφσκι, ο οποίος, ξαναλέω, έστειλε και το μήνυμά του, το είπαμε στο ξεκίνημα, κατά του πολέμου στη χώρα του, στην Ουκρανία, μετά από αυτό το γκολ του. Και εκεί ουσιαστικά κόπηκαν τα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού, κρίθηκε το παιχνίδι και μετά καπάκι ήρθε και το τρίτο γκολ, εξαιρετικό γκολ από τον Μαλινόφσκι που έδειξε και την κλάση του στα σουτ από μεγάλη απόσταση. Ένα παρόμοιο γκολ είχε βάλει και με τη Γιουβέντους στο πρόσφατο μεταξύ του παιχνίδι για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Και πλέον η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός έστω, έστω για να βάλει τον γκολ της τιμής στο τέλος μετά το 0-3. Είχε αδειάσει πλέον. Είχαν αδειάσει οι παίχτες. Η ψυχολογία ήταν στον Αδύρ. Και έτσι ο Ολυμπιακός του Μαρτίνς δεν μπόρεσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να βρεθεί στους 16 του Europa. Το είχε κάνει το 20 όπου αποκλείστηκε από τη Wolves. Το είχε κάνει το 21 πέρσι που αποκλείστηκε από την Arsenal. Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού τελείωσε εδώ στους 32. Στην φάση των μπαράζ για τους 16. Δεν υπάρχει πλέον φάση των 32. Και η Ελλάδα έμεινε με μόνο εκπρόσωπο τον ΠΑΟΚ πλέον στα ευρωπαϊκά κύπελα. Το γενικό συμπέρασμα στα αυτά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τα Αταλάντα ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Νομίζω ότι ήταν καλός και στάθηκε στο ύψος του μόνο για ένα ημίχρονο, αυτό του πρώτου παιχνιδιού, στον Μπέργαμο, όπου είχε βάλει εκείνο τον γκολ με τον Τικίνιο και προηγήθηκε 0-1 στην αναμέτρηση και στη σειρά αυτή. Αλλά μετά η Αταλάντα, ξαναλέω, χωρίς να εντυπωσιάσει ιδιαίτερα, γιατί είναι και αυτή η ομάδα που έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα και προβλήματα φέτος, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, βρήκε όμως τον τρόπο, είχε την ποιότητα, είχε τον τρόπο να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία και να πάρει τελικά την πρόκριση. Και μιας και αναφερθήκαμε στο Europa League και στο Conference, πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτές τις διοργανώσεις και τα ζευγάρια που βγήκαν απόψε από την κλήρωση που είχαμε σήμερα το μεσημέρι και για τις δύο διοργανώσεις. Εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αταλάντα που τα είπαμε, είχαμε χθες το Λάτσιο Πόρτο 2-2 πρόκριση για την Πόρτο, η οποία είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Η Δυναμό Ζάγκρεπ πραγματικά το πάλεψε απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού Σεβίλη. Νίκησε με 1-0 με πέναλτι του Όρσιτ στην Κροατία, αλλά δεν τη έφτανε. Η Σεβίλη ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω από τον Ντιλέινι. Είχε νικήσει 3-1 στο μάτς στην Ανδαλουσία και έτσι πήρε μια πολύ αγχωτική πρόκριση η ισπανική ομάδα. Η Λειψία πέρασε από τη χώρα των Βάσκων 3-1. Νίκησε την Real Sociedad. Είναι αρκετά ανεβασμένη η Λειψία. Φαίνεται αυτό και στην Bundesliga με τον Τεντέσκο, τεχνική ηγεσία, ο οποίος αντικατέστησε τον Τζέσε Μάρς μέσα στην χρονιά. Πέρασαν και οι Ταύροι στην επόμενη φάση. Μπράγκα Σέριφ 2-0 και τα πάντα κρίθηκαν στα πέναλτι, εκεί που ο Αθανασιάδης έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά οι Πορτογάλοι πήραν την πρόκριση τελικά. Το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς που κρίθηκε στα πέναλτι μετά και την μάχη του ΠΑΟΚ με την Μίντιλαντ. Η Rangers είχε κάνει τη δουλειά από το πρώτο παιχνίδι. Τα είχαμε πει, το αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής ήταν αυτό το 2-4 νίκη μέσα στη Βεσφαλία. Προηγήθηκε 1-0 στο Άιμπροξ. Η Dortmund το γύρισε σε 1-2. Τώρα λόγω και της κατάργησης του εκτός έδρας γκολ, έψαχνε ουσιαστικά στο 1-2 έψαχνε ένα γκολ η Dortmund για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Με 1-3 πηγαίναμε στην παράταση. Αλλά για μια ακόμη φορά προδόθηκαν οι Γερμανοί από την τραγική αμυντική τους λειτουργία που έχουν και φέτος
Και οι Rangers ισοφάρισαν σε 2-2, που αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Δύο γκολ ο Ταβερνιέ, το ένα με πέναλτι για την Rangers. Και είπαμε και προηγουμένως για αυτό το παιχνίδι, λόγω της κατάστασης που επικρατεί μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μπέτις Ζενίτ 0-0, η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης έτσι κι αλλιώς δεν θα συνεχίσει στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Πρόκριση για την Μπέτις και φυσικά η νέα τεσσάρα της Μπαρτσελώνα μέσα στο Φλεβάρι. Τρεις φορές έχει βάλει τέσσερα γκολ η Μπαρτσελώνα μέσα στο Φλεβάρι. Υπήρχε το match με την Βαλένθια, όπου νίκησε η Μπαρτσελώνα 4-1. Και το hat-trick του Pierre-Emerick Aubameyang, αλλά και το 4-2 επί της Ατλέτικο στις αρχές του Φλεβάρι. 2-4 πέρασε από τον Diego Armando Maradona εμφατικά, επιβλητικά, η ομάδα του Τσάβη, η οποία δείχνει να έχει αφομοιώσει αυτή τη στιγμή πλήρως τη φιλοσοφία του προπονητή της, και από εκεί που όλα ήταν μαύρα στην Μπαρτσελώνα, πραγματικά έχουν επιστρέψει τα χαμόγελα στην Βαρκελόνη. Ο Τσάβη δείχνει να έχει βρει την κατάλληλη ισορροπία. Έχει ένα εξαιρετικό κέντρο με τον Γκάβι, τον Πέδρο και τον Ντεγιόνγκ που βάλε γκολάρα πραγματικά χθες. Έχουν παρουσιαστεί πολύ ανεβασμένοι και οι γερόλικοι της ομάδας, και ο Πικέ που σκόραρε και αυτός, και ο Άλμπα που σκόραρε και αυτός, και ο Μπουσκέτς. Και φυσικά έχουν δέσει, έχουν κουμπώσει εξαιρετικά τα τρία μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα του χειμώνα, που ξεκίνησαν και πάλι μαζί στην τριάδα της επίθεσης. Ο Μπαμεγιάνγκ που σκόραρε και αυτός. Τέταρτο του γκολ με την Μπαρτσελώνα. Χατρίκ πέτυχε στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Ο Αντάμα Τραωρέ που είχε δύο assist και ο Φεράν Τόρες, ο οποίος άκουσε πολλά στο παιχνίδι το πρώτο, γιατί αστόχησε σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά ξαναλέω ότι είναι ένας παίκτης με ποιότητα που μπορεί να βοηθήσει πολύ την Μπαρτσελώνα. Και έχουν, ξαναλέω, επιστρέψει τα χαμόγελα στις τάξεις των Blaugrana. Εμφατική νίκη, εμφατική πρόκριση. Η Μπαρτσελώνα που θέλει να φτάσει μέχρι τέλους στο Europa League, δεν το σνομπάρει σε καμία περίπτωση. Έχει μπει αγριεμένη σε αυτή την οργάνωση. Πρωτόγνωρο για αυτήν, μετά από τόσα χρόνια να αγωνίζεται στο UEFA, στο Europa League. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενδεχόμενη επιτυχία της σε αυτή την οργάνωση θα στείλει ένα μήνυμα ότι η Μπαρτσελώνα είναι εδώ, ότι είναι ξανά ένα πολύ μεγάλο υπολογίσιμο μέγεθος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα σβήσει και τις μαύρες χρονιές στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, με το 1-4 από την Paris Saint-Germain πέρσι, με το 8-2 από την Bayern πρόπερσι, με το 4-0 από τη Liverpool το 19, με το 3-0 από τη Ρώμα το 18. Γενικά τα τελευταία χρόνια η Μπαρτσελώνα έχει τερματίσει ευρωπαϊκές πορείες πάρα πολύ άσχημα, αλλά ξαναλέω ότι με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Τζάβι, όλα δείχνουν να είναι καλύτερα στην Μπαρτσελώνα. Δεν ισχύει το ίδιο για την Νάπολη που αποχαιρετάει το Europa με μια βαριά ήττα. Ο Ινσίνιε σκόραρε, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Νάπολη. Συνεχίζει έτσι κι αλλιώς την Τορόντο από την επόμενη σεζόν. Δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν στην Ευρώπη οι Ναπολιτάνοι. Θα αφοσιωθούν πάντως στο πρωτάθλημα, γιατί γίνεται μια μεγάλη μάχη σερία και θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλη υπόθεση για την Νάπολη να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο. Λοιπόν, είχαμε την κλήρωση, ξαναλέω, για τους 16 σήμερα στο Europa League. Βγήκαν αρκετές ενδιαφέρουσες μονομαχίες, πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Πόρτο Λιόν, Real Betis, Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Οι ομάδες που πέρασαν από την φάση αυτή των μπαράζ που είχαμε συναντούν τις ομάδες που βγήκαν πρώτες στη φάση των ομίλων και περίμεναν έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό αντίπαλο. Δεν αγωνίστηκαν στην προηγούμενη φάση. Πόρτο Λιόν, λοιπόν, Betis, Άιντραχτ, Σεβίλη, West Ham, άλλο ένα πολύ δυνατό ζευγάρι. Λειψία Σπαρτάκ Μόσχας με τη Ρεβάνς μετά την απόφαση του UEFA να γίνεται σε ουδέτερο έδαφος. Μπαρτσελώνα Γαλατά Σαράι. Η Μπλαουγκράνα συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία κόντρα στην Γαλατά του Ομάρ Ελ Αμπντελαουί. Ρέιτζες Ερυθρός Αστέρας. Μπράγκα Μονακό και Αταλάντα Λεβερκούζεν. Ζευγάρια όπως το Πόρτο Λιόν, τον Μπέτις Άιντραχτ, το Σεβίλ Γουέστ Χαμ, τον Μπαρτσελώνα Γαλατά Σαράι, το Αταλάντα Λεβερκούζεν ξεχωρίζουν φυσικά. Και πάμε και στο conference, όπου και εκεί είχαμε κλήρωση σήμερα. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, πως ακληρώθηκε με τη Γάνδη. Βατός ο αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ, αλλά όλα θα κρυθούν, ξαναλέω, στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, ρεβάνς στο Βέλγιο για τους Θεσσαλονικείς. Και από εκεί και πέρα, τα άλλα ζευγάρια, Παρτιζάν Βελιγραδίου Φέγενορντ, Σλάβια Πράγας Λάσκ Λίντσερ, Φίτεσε Ρώμα. Το μεγαλύτερο όνομα σε αυτή τη διοργάνωση είναι η Ρώμα του Ζωσέ Μουρίνιο. Θα αντιμετωπίσει τη Φίτσε, η οποία αντιμετώπισε και την Τότεναμ στη φάση των ομίλων. Πάω Γκάνδη, Αϊντχόβεν Κοπεχάγη, Μπόντο Γκλίμπτ Αλκμαρ, Λέστερ Ρεν και Μαρσέιγ Βασιλεία. Αυτά είναι τα ζευγάρια για το Conference League. Η Μπόντο Γκλίμπτ των θαυμάτων που νίκησε τη 2-0 την Celtic ξανά.
νικήτρια κόντρα στους Σκοτσέζους. Χθες Μαρσέιγ πέρασε από το Αζερμπαϊτζάν 0-3 την Καραμπάγ. Η Ετχόβεν με το 1-1 στο Τελαβίου κόντρα στη Μακάμπι πέρασε. Παρτιζάν ανοίξε 2-1 στη Σπάρτα πέρασε. Η Λέστερ δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα από τη Ράντερς από τη Δανία. 1-3 ανοίξε και στην Δανία. Η Φίτες ανοίξε 2-0 την Rapid Vienna πέρασε και αυτή. Και η Σλάβια Πράγα ανοίξε ξανά τη Φενέρμπαχτσε αυτή τη φορά με 3-2. Και είναι και αυτή όπως είδαμε στην επόμενη φάση. Πως περνώντας λίγο και στο μπάσκετ, πως η νίκη μεγάλη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία πριν από λίγο με 72-71 σε ένα απίστευτο μάτς στα Λιώσια μας έφερε στην πρώτη θέση του ομίλου, αυτού του δεύτερου ομίλου στον οποίο υπάρχουν επίσης η Μεγάλη Βρετανία και η Λευκορωσία με ρεκόρ 2-1 και ρίξαμε σε αρνητικό ρεκόρ την Τουρκία με την νίκη αυτή στο 1-2 η Τουρκία στην τελευταία θέση. Λευκορωσία και Μεγάλη Βρετανία είναι στο 1-1 ρεκόρ, με παιχνίδι λιγότερο. Θα ξανααναμετρηθούμε με την Τουρκία τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, σε αυτά τα δύο back-to-back παιχνίδια με τους Τούρκους και αυτό βέβαια πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και η Εθνική με αυτή τη νίκη έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ του 2023. Αυτά απλώς έτσι μια αναφορά για να δούμε και τι αντίκρισμα έχει αυτή η νίκη και βαθμολογικά. Και θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή με μια αναφορά στα παιχνίδια του Champions League στο ποδόσφαιρο επιστρέφοντας πλέον, που είχαμε αυτή την εβδομάδα, το δεύτερο κομμάτι των πρώτων αγώνων της φάσης των 16. Η αλήθεια είναι ότι σαν γενικό συμπέρασμα δεν ενθουσιαστήκαμε και πολύ από την επιστροφή του Champions League. Οι ομάδες κυρίως νομίζω έψαξαν, είχαν λίγο στο μυαλό τους περισσότερο τη σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα παρά είδαμε θεαματικά παιχνίδια. Μιλάω κυρίως για τα πιο εμπορικά της κάθε βραδιάς εντός εισαγωγικών, αυτά που επέλεξαν δύο περισσότερος κόσμος. Το λέω γιατί πιθανότατα το Benfica Ajax το βράδυ της Τετάρτης ήταν πιο θεαματικό από ό,τι είδα τα στιγμιότυπα και πιο χορταστικό από το Atletico Madrid United. Αλλά νομίζω τα περισσότερα βλέμματα έπεσαν πάνω στο Atletico United. Ξεχωρίζει από τη βραδιά της Τρίτης το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο Champions League,
ο οποίος σκόραρε μόλις το 32ο δευτερόλεπτο για την Juventus, το πρώτο παιχνίδι της καριέρας του στο Champions League. Όχι απλά με τη Juventus, γενικά στο πρώτο παιχνίδι της καριέρας του στο Champions League. Και έγινε ο δεύτερος παίχτης που σκοράρει γρηγορότερα στη διοργάνωση έχοντας κάνει ντεμπούτο μετά από τον Κονοπιάνκα της Σεβίλης το 2015, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ο πρώτος που το κάνει ξεκινώντας το παιχνίδι, γιατί ο Κονοπιάνκα είχε μπει ως αλλαγή σε εκείνο το μάτς. Και ο δεύτερος παίχτης της Juventus που σκοράρει στον ντεμπούτο του μετά τον Αλεσάνδρο Ντελπιέρο, ένα μύθο της ομάδας. Πραγματικά εντυπωσιακό το επίτευγμα από τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ήταν τα βλέμματα έτσι κι αλλιώς στραμμένα πάνω του και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Όλοι είχαν απορία, αγωνία να δουν τι θα κάνει ο Βλάχοβιτς το πρώτο παιχνίδι με τη Juventus στο Champions League. Δεν πρόλαβαν να πάρουν θέση παίχτες στον αγωνιστικό χώρο. Μια βαθιά μπαλιά του Ντανίλο, ένα κατέβασμα του Βλάχοβιτς. Ανάμεσα από Αλμπιόλ και Πάου Τόρες, στους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Βιγιαρεάλ, ένα σούτ χωρίς να βλέπει εστία στην απέναντι γωνία του Ρούλη. Εντυπωσιακό γκολ που φανέρωσε την εκτελεστική δυνότητα αυτού του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει όλα τα φόντα να γράψει ιστορία με τη Γιουβέντους. Και έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά και στην προηγούμενη εκπομπή πόσο μεγάλη ήταν αυτή και πόσο σημαντική είναι αυτή η προσθήκη μεσού στη σεζόν για τη Γιουβέντους. Μια προσθήκη που την αλλάζει επίπεδο και βλέπουμε πως με το καλημέρα θα τη βοηθήσει και τη βοηθάει πολύ και στο Champions League. Βέβαια, όπως είπε και ο ίδιος, δεν το χάρηκε όσο ήθελε αυτό το γκολ στο ντεμπούτο του, γιατί η Juventus δεν νίκησε. Ισοφαρίστηκε από τη Villarreal το 66 με γκολ του Ντάνι Παρέχο. Το ξέχασε όλη η άμυνα του Juventus, τον άφησε μόνο του στην περιοχή. Φάση και λάθος που δεν το βλέπουμε συχνά από ιταλική ομάδα. Και αυτό το τελικό 1-1, βέβαια ήταν πολύ καλή και η Villarreal, δηλαδή νομίζω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα της ισοπαλίας. Αυτό το 1-1 αφήνει ορθάνυχτους λογαριασμούς για την revanche στο Τωρίνο σε 3 εβδομάδες. Η Chelsea δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στη Lille, νίκησε 2-0 με γκολ του Havertz και του Pulisic. Ο Havertz αγωνίστηκε σαν ψευτοενιάρη για ακόμη ένα μάτς. Έμεινε στον πάγκο, ο Λουκάκου δεν έπαιξε καθόλου στο παιχνίδι και αναφέρθηκε σχετικά ο Τούχελ σε αυτό. Είπε ότι μετά και από όλο το θόρυβο που έχει γίνει και με τις λίγες επαφές που είχε ο Λουκάκου με την μπάλα στο παιχνίδι με την Crystal Palace, αποφάσισα να τον αφήσω στον πάγκο. Ήταν και λίγο κουρασμένος, είπε, δεν έψε βέβαια κανέναν. Δεν ήθελα να του προσφέρω και μια επιπλέον φόρτιση και άγχος, επειδή όλος ο κόσμος ασχολιόταν με αυτό να αναγωνιζόταν και θα περίμενε να δει πώς θα ανταπεξέλθει αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι ο Τούχελ, το σύστημα που παίζει, δεν ευνοεί το center four, δηλαδή νομίζω ότι και ο ίδιος προτιμάει να παίζει με έναν παίχτη που παριστάνει το center four, ένα ψευτοενιάρι όπως ο Havertz στην κορυφή για την Chelsea, παρά με ένα καθαρό center four όπως ο Λουκάκου. Αλλά η διαχείριση του Λουκάκου είναι ένα τεράστιο θέμα για την Chelsea φέτος. Ήταν και όλα αυτά που βγήκε και είπε για την τεράστια αγάπη που έχει για την Inter και το ότι δεν είναι ευχαριστημένος στην Chelsea και τον τρόπο με τον οποίο του χειρίζεται ο προπονητής του τα περασμένα Χριστούγεννα. Ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο να διαχειριστεί τον Λουκάκου η Chelsea και να τον εκμεταλλευτεί και να πάρει το 100% από αυτόν. Δεν έβαλε δύο γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Βοήθησε τα μέγιστα τη Chelsea να πάρει αυτό το τρόπο που της έλειπε. Αλλά βλέπουμε ότι και πάλι, παραμένοντας και 90 λεπτά στον πάγκο σε ένα παιχνίδι με τη Lille, βλέπουμε ότι και πάλι δεν δείχνει να έχει κουμπώσει ο Λουκάκου στην ομάδα στην οποία επέστρεψε φέτος έχοντας μια διετία απίστευτη με την Inter. Και έχουμε περάσει και τα μισά τη σεζόν πλέον. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος τη σεζόν και αν θα συνεχίσει και ο Λουκάκου στη Chelsea. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα για τους μπλε. Πάντως μια χαρά τα πήγανε και χωρίς αυτόν κόντρα στην Lille. Εντυπωσιακό ο N'Golo Kanté για ένα ακόμη παιχνίδι πήρε το βραβείο του MVP της βραδιάς. Είπαμε Havertz και Pulisic τα γκολ. Εντυπωσιακό και ο Mendy βέβαια, ο οποίος κράτησε ένα ακόμη clean sheet για την Chelsea. Η Lille έτσι κι αλλιώς έχει μια κακή πορεία φέτος και στη Γαλλία. Δεν θυμίζει τίποτα την ομάδα που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα στο Σαμπιονά. Δεν περίμεναν και πολύ να αποτελέσει ένα πολύ ψηλό εμπόδιο για την Chelsea. Και μέχρι στιγμής δικαιώνονται. Θα δούμε τι θα γίνει με τη Revanche. Αλλά έχει ένα πολύ καλό προβάδισμα η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και όσον αφορά τα παιχνίδια της Τετάρτης, είπαμε και πριν για το 1-1 της Ατλέτικο με τη United. Η Ατλέτικο που για τα φετινά δεδομένα ήταν πραγματικά πολύ καλή σε εκείνο το παιχνίδι με τη United. Δηλαδή προηγήθηκε γρήγορα με κεφαλιά του Ζωάο Φέλιξ το 7. Είχε άλλα δύο δοκάρια στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να βρει και άλλο γκολ. Ήταν πολύ καλή αμυντικά. Θύμισε βασικά την παλιά καλή Ατλέτικο μέχρι πέρσι, γιατί φέτος οδεύει προς τη καταστροφή η σεζόν για τους Ροχιμπλάνκους. Δεν θυμίζει τίποτα Ατλέτικο του Σιμεώνε, παρά το γεγονός ότι παραμένει
ο Τσόλο στην τεχνική ηγεσία. Πολλά λάθη στην άμυνα, μεγάλη αδυναμία η αμυντική λειτουργία για μια Ατλέτικο που είχε το δυνατότερο στοιχείο της στην άμυνα τόσα χρόνια. Αλλά στο παιχνίδι με την United πραγματικά ήταν πολύ καλή, ανασταλτικά και επιθετικά είχε τις καλές στιγμές όπως είπαμε. Κράταγε το 1-0 μέχρι όμως το 80, όπου ήρθε μια εξαιρετική παλιά από τον Μπρούνο Φερνάντες για τον Ελάγκα, ο οποίος πλάσαρε εξαιρετικά για το 1-1. Και αυτό το παιδί πραγματικά τρέφει πάνω όλα τα φώτα στα τελευταία παιχνίδια της Manchester United. Είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με την Leeds πριν από λίγες μέρες. Ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα της United, από τις ακαδημίες. Βρήκε άλλο ένα γκολ. Είναι η χρονιά του ξεπετάγματος του φέτος και μακάρι να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς. Τον χρειάζεται η United και γιατί δεν μπορεί να υπολογίζει πλέον στον Greenwood, ο οποίος έχει τις δικές του περιπέτειες, τις δικαστικές και έχει τεθεί εκτός ομάδας, αλλά και γιατί δεν έχει το Martial, δηλαδή έχει αποδυναμωθεί στα άκρα μέσα στη σεζόν η United σε λύσεις για τα άκρα της επίθεσης. Επομένως, της έχει έρθει κουτί αυτή η αγωνιστική βελτίωση του Ελάγκα. Και αυτό το 1-1 που πήρε η ομάδα του Ράκνικ, χωρίς να είναι και πολύ καλή το παιχνίδι στο Wanda Metropolitan, η αλήθεια είναι, αφήνει ολοζώντανες τις ελπίδες της για πρόκριση στην οκτάδα, στη revanche του Old Trafford. Και νομίζω το πιο χορταστικό παιχνίδι αυτής της εβδομάδας του Champions League ήταν το 2-2 της Μπενφίκα με τον Άγιαξ. Με τον Αλέ να συνεχίζει το σκοράρισμά του, το κρεσέντο του φετινού Champions League και στις αντίπαλες εστίες και στην εστία της ομάδας του, γιατί σκόραρε ξανά, αλλά σκόραρε και αυτό γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Σκόραρε αυτό γκολ στο 26 ο Ιβοριανός, πρώτο σκόρ του Champions League φέτος. Και πήρε το αίμα του πίσω 3 λεπτά μόλις αργότερα, καθώς σκόραρε στη σωστή εστία αυτή τη φορά, στην εστία του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο 29, για να κάνει το 1-2 για τον Άγιαξ. Το 1-0 το έκανε ο Τάντιτ στο 18. Αλλά τελικά ο Έαντας δεν πήρε την νίκη. Αυτή ήταν η πρώτη του απώλεια φέτος της Champions League, γιατί ο Άγιαξ ήταν μια από τις τρεις ομάδες που είχε το απόλυτο στη διοργάνωση. Οι άλλοι ήταν η Μπάγκερν και η Λίβερπουλ. Πραγματικά εντυπωσιακή η πορεία του Άγιαξ στον πρώτο γύρο. Ισοφάρισε η Μπενφίκα με τον Γιάρεμτσουκ, τον Ουκρανό επιθετικό. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας για το μήνυμα που έστειλε και αυτός για την δοκιμασία τη μεγάλη που περνάει η πατρίδα του. Σαν να ήθελε η μοίρα πραγματικά τους Ουκρανούς να πρωταγωνιστήσουν αυτήν την εβδομάδα και για τον Μαλινόφσκι και για τον Γιάρεμτσουκ, πραγματικά στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και έτσι η Μπενφίκα πήρε την ισοπαλία από τον Άγιαξ. Συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο ο Άγιαξ, βέβαια. Η ρεβάνς είναι και στο Άμστερνταμ. Αλλά αυτή που δεν υπάρχουν τα περισσότερα γκολ, οι ισορροπίες είναι πάρα μα πάρα πολύ λεπτές. Λοιπόν, αυτά και για το Champions League. Εν ολίγης αναφερθήκαμε και σε αυτά. Την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει Champions League, υπάρχει τη μεθεπόμενη. Την επόμενη εβδομάδα είναι κυρίως, η επόμενη εβδομάδα είναι κυρίως αφιερωμένη στα κύπελα ανά την Ευρώπη. Έχουμε κάποιες δυνατές αναμετρήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο και στην Ελλάδα βέβαια, το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το μεγάλο ντέρμπι, το αθηναϊκό. Γενικότερα η αθλητική δράση αμύωτη. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα να τα συζητήσουμε όλα. Θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ την εκπομπή μας και για αυτήν την εβδομάδα. Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα. Να τελειώσει γρήγορα αυτός ο νέος εφιάλτης που ζει ο πλανήτης εκεί με την εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη. Να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται, ό,τι κάνετε αυτό το βράδυ Παρασκευής και αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εμείς εδώ ξανά σε 7 μέρες τα λέμε και πάλι από την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Ο Ανδρέας Λεκάκης να μαζί σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.